πολίτη. Η αλήθεια είναι ότι μια χαρά λειτουργούσαν οι καταλήψεις. Εγώ δεν θέλω να μπω εκεί. Θέλω να μπω για το πώς κρίνεται το γεγονός ότι και οι γειτόνιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα και απειλείται η σωματική τους ακεραιότητα. Και γειτόνιοι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την κατάληψη. Ο ένας γιος είναι ασκούμενος δικηγόρος, πήγαινε το πρωί στη δουλειά του, ετοιμαζόταν. Ο άλλος γιος είναι πολιτικός, μηχανικός αρχιτέκτονας, κάτι τέτοιο στην Πάτρα. Και βγάλαμε πολύ σύντομα, βγήκε ο κύριος Χρονόπουλος, εκπρόσωπος της αστυνομίας, να πει ότι ο λόγος ήταν ότι οι δύο γη κοιμόντουσαν στην κατάληψη. Ο δικηγόρος της οικογένειας διαρριγνύει τα ημάτια του. Ακούσαμε τον κύριο Ινδαρέ να ορίεται ο άνθρωπος, δικαίως θεωρώ εγώ, με την αστυνομία να λέει τι είναι αυτά, κάνετε σαν τους αναρχικούς. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν αρχικό να λέει στην αστυνομία ότι κάνετε σαν τους αναρχικούς, άρα δεν νομίζω ότι είναι αναρχικός ο άνθρωπος. Σε τι φάση είμαστε και εν πάση περιπτώσει επί των ημερών σας χρησιμοποιούνταν πλαστικές σφαίρες? Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Νέα Δημοκρατία, όχι προεκλογικά, αλλά επί 4 χρόνια, βυσοδομούσε με το θέμα της τάξης και του νόμου και τάξης. Αδιαφορώντας για τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δίναμε στη δημοσιότητα, αδιαφορώντας ότι δεν έχει γίνει καμία τζιχαντιστική ενέργεια την εποχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, αδιαφορώντας για τις πετυχημένες επιχειρήσεις και στην ιδωμένη με τον μεταναστευτικό και σε άλλα θέματα, και αντιμετωπίσαμε, υπενθυμίζω, ένα μεταναστευτικό που δεν έρχονταν 400 άνθρωποι την ημέρα, αλλά έρχονταν 10.000 σε κάποιες φάσεις και δεν είχαμε και υποδομές και έπρεπε να τις φτιάξουμε εκείνο τον καιρό. Άρα, πολλαπλά προβλήματα. Παρόλα αυτά, είχαμε ένα ανταρτοπόλεμο σε καθημερινή βάση. Τώρα, τι γίνεται μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία? Και δεν είναι τυχαία περιστατικά αυτά. Βλέπουμε περιστατικά σαν τον Τζόκερ. Να μην περιγράψω, ξέρουμε όλοι τι έγινε στις παραστάσεις αυτές που σταμάτησε η παράσταση, οι νέοι άνθρωποι, οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, ήταν οι άνθρωποι αυτοί που παρακολουθούσαν, αναγκάστηκαν να ελεγχθούν με τρόπο απαράδεκτο. Αφήστε με να μιλήσω, όπως σας άφησα και εγώ και μετά. Ναι, απλά ήθελα να το κατανοήσω. Αφού το περιγράψω όμως, να το κατανοήσετε. Στη συνέχεια είχαμε το περιστατικό στο Ψηρή που 250 νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, κάθισαν κάτω με τα χέρια στο κεφάλι, λες και είμαστε Βαγδάτη. Και θα σας πω γιατί έγινε αυτό, πέρα από το πολιτικό θέμα. Ναι. Έχουμε το θέμα, τα πρόσφατα θέματα αυτών των καταλήψεων και έχουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις. Το ξεβράκωμα της κοπέλας μέσα στην Πατησίων και πολλά άλλα περιστατικά αυθαιρεσίας που δείχνει ότι δόθηκε το ελεύθερο σε ειδικές μονάδες της αστυνομίας να κάνουν ελέγχους πέρα από όσα προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Στη συνέχεια ξέφυγε το τζίνι από το μπουκάλι, ξέφυγε ο έλεγχος από τον κύριο Χρυσοχοίδη και από την κυβέρνηση και μετά στις καταλήψεις έρχεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να εμπλέξει μονάδες οι οποίες έχουν άλλο ρόλο. Ποιες είναι αυτές οι μονάδες? Τώρα γίνεται αντιληπτό με αυτή την κατάληψη. Τα ΕΚΑΜ, εάν μπείτε στο ίντερνετ και δείτε ποια είναι η αποστολή των ΕΚΑΜ, η αποστολή των ειδικών κατασταλτικών, της ειδικής κατασταλτικής μονάδας αντιτρομοκρατικής, της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας, είναι η αντιμετώπιση αεροπειρατιών, η αντιμετώπιση τρομοκρατίας, η αντιμετώπιση σκληρών καταστάσεων και έχουν τα προστούτο αναγκαία όπλα. Δηλαδή βαριά όπλα, όπλα με τηλεσκόπια, τηλεφακούς, αυτόματα όπλα. Και δεν μπορούσαν να τα κινητοποιήσουν και αυτά όλα. Στην κατάληψη στέλνουμε την τροχέα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Στην κατάληψη στέλνουμε την αεροπορία και το ναυτικό. Την τροχέα κατά την άποψή σας. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό, ξέρετε. Λοιπόν, στην κατάληψη παίρνουμε μια μονάδα η οποία έχει εκπαιδευτεί για να κάνει καταστολή σε σκληρές καταστάσεις με όπλα. Ο αεροπειρατής θα έχει όπλα, ο τρομοκράτης θα έχει όπλα. Παίρνουμε αυτούς και τους στέλνουμε τα ΕΚΑΜ. Και τους στέλνουμε να πιάσουν. ΕΚΑΜ πήγανε. Είναι προφανές. Τα όπλα αυτά. Ναι, βρήκανε όπλα από ό,τι λέτε εσείς. Δεν ξέρω. Σ' άλλες καταλήψεις, σα ο Μολότοφ είχαν βρει. Δεν βρήκαν τίποτα. Τίποτα δεν βρήκανε. Αλλά το ξέρω ότι τίποτα δεν βρήκανε. Δηλαδή, τι κάνουμε? Αυτή η μονάδα, εάν μπείτε πάλι στο ίντερνετ, λέει ότι λαμβάνει
μέρος σε επιχείρηση μετά από εντολή του αρχηγού της αστυνομίας. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν την πήρε ένας στρατηγός αυτή η μονάδα και την έστειλε σε μια αποστολή, αλλά την πήρε η ηγεσία είτε της αστυνομίας είτε του Υπουργείου. Να σας ρωτήσω κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, όταν έχετε να αντιμετωπίσετε καταλήψεις, ποια μονάδα θα στέλνατε και τι εντολή θα δίνατε? Το Ρουβίκο. Εμείς σας πληροφορώ, σας παρακαλώ να μην ηρωνεύεστε, όπως δεν σας ηρωνεύτηκα και εγώ. Γιατί αν αρχίσουμε τις αστειότητες και την ηρωνία, ο κόσμος δεν θέλει αυτά. Παρακαλώ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε άλλες συζητήσεις και σε άλλα κανάλια. Επιμερώσας ο Ρουβίκονας γύρναγε με τα περιπολικά, επέστρεφε στα εξάρια. Σας πληροφορώ ότι ο Ρουβίκονας προσπαθείτε να με διακόψετε, αλλά σας τρολάρισμα. Σας πληροφορώ. Κανονικό τότε κάνατε. Εγώ δεν κάνω τρολάρισμα. Εσείς ξέρετε αυτές τις μεθόδους. Στα εξάρια του Ρουβίκονα. Και εσείς τις λανσάρατε αυτές με αστοθόδους με τα αγαπημένα σας κανάλια. Από εκεί και πέρα. Μια χαρά. Από εκεί και πέρα. Ο Ρουβίκονας πέντε ενέργειες μέσα σε μία μέρα τώρα, πριν ένα μήνα. Εάν είχαν γίνει, μία γινότανε και μας κρεμούσαν στα μανταλάκια. Εδώ μπήκε στον Ευαγγελισμό και έκανε ολόκληρη. Και εγώ ξαναγυρίζω. Ο κ. Τόσκα είχε μπει στον Ευαγγελισμό σε πέντε πρεσβείες στη Βουλή. Χθες τι κάνατε. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Εσείς λοιπόν. Επιχειρησιακά. Επιχειρησιακά. Τι θα στέλνατε για μια κατάληψη? Τι προβλέπουν οι κανονισμοί να στείλετε σε μια κατάληψη? Σας πληροφορώ ότι η εξουδετέρωση τρομοκρατικών περιστατικών ή τρομοκρατικών ομάδων, η περίπτωση Ρούπα, η περίπτωση του άλλου που έβαζε τα τρομοδέματα, εξουδετερώθηκαν από... Σε καταλήψεις σας ρωτάω εσείς τι θα στέλνατε? Θα σας πω. Εξουδετερώθηκαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Από την Υπηρεσία Αντιτρομοκρατίας, στις περιπτώσεις καταλήψεων που και εμείς κάναμε άρση καταλήψεων στη Θεσσαλονίκη, στείλαμε κανονική αστυνομία και δεν στείλαμε τα ΕΚΑΜ, τα οποία είναι εκπαιδευμένα για σκληρές και επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτό είναι κλιμάκωση επιχειρησιακή με έγκριση πολιτική και όλα αυτά τα περιστατικά είναι με έγκριση πολιτική. Άρα γιατί είναι με έγκριση πολιτική και λέω μία φράση τελευταία. Γιατί δεν έγιναν επί υπουργίας δικής μου ή της κυρίας Γεροβασίλης στη συνέχεια? Γιατί τους χαϊδεύατε. Γιατί δεν υπήρχε, ναι, εντάξει. Συζητάμε συλλογικότητες, το είχε δηλώσει ο υπουργός ο ίδιος, εδώ ο κύριος Τόσκας, δικιά του δήλωση. Ναι. Εμείς εκλεγήκαμε να μην συζητάμε με τις συλλογικότητες. Εσείς εκλεγήκατε όμως τώρα, αυτή θέλω κύριε Καλοκαιρινή. Μες στα ψέματα ζούσανε και ζούνε από τη Νέα Δημοκρατία. Με τις συλλογικότητες μιλούσαν όλοι οι υπουργοί εδώ και 100 χρόνια. Εδώ τώρα, επειδή εκλεγήκατε για να μην συζητάτε με τις συλλογικότητες και εγώ λέω καλά κάνετε να μην συζητάτε με τις συλλογικότητες. Ρωτήστε τους υπουργούς της Δημοκρατίας. Βλέπουμε εδώ ένα tweet του κυρίου Γεωργιάδη. Κυριακή πρωί επέλεξαν να επιτεθούν στο σπίτι μου φωνάζοντας και πετώντας τρικάκια. Η οικία αποτελούσε και αποτελεί άσυλο σε όλους τους πολιτισμούς. Σπέβδω όμως να προλάβω δηλώσεις τύπου «δεν πυροβόλησαν κιόλας». Ότι μέσα εκεί μένει και ο πεντάχρονος γιος μου, δεν ξεφοβόμαστε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γεωργιάδη. Συγγνώμη. Για τον Ρουβίκονα. Για να σας προλάβω, για να μην κάνετε το επόμενο σχόλιο σας. Ναι. Ο Ρουβίκονας πήγε. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πήγε η αστυνομία στο σπίτι του με τρεις εισαγγελίες. Άσυλο υπάρχει για όλους. Υπάρχει παρουσία εισαγγελέα. Όπως γνωρίζετε, μπορεί να γίνει μέσα στο σπίτι έφοδος. Μπορεί και υπήρχαν τρεις εισαγγελείς. Και να προσέξτε πάει με το αδίκημα της απίθειας. Δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Συγκρίνεται το Ρουβίκονα με την παρουσία αστυνομίας και τριών εισαγγελέων. Δικιά σας η σύγκριση, κυρία Γιάμα, να είμαστε εξηγημένοι. Δικό μου είναι το ότι οικιακό άσυλο υπάρχει από τη μία και όχι για την άλλη. Επιχειρησιακά όμως μας εξήγησε ο κύριος. Εγώ ένα τελευταίο, κύριε Τόσκα. Μια φράση τελευταία. Έχουμε μια κλιμάκωση πολιτική και επιχειρησιακή των κατασταλτικών μονάδων. Δείξατε ανοχή στους μπακαλάκηδες. Αυτή είναι η κατηγορία τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και σε εσάς προσωπικά. Δείξατε ανοχή στους μπακαλάκηδες. Πάμε στο πριν. Κάναμε εκτεταμένες επιχειρήσεις, προσπαθήσαμε πάρα πολύ σε μια εποχή που ήταν άλλα τα δεδομένα. Είχαμε πιάσει κατ' επανάληψη μπαχαλάκηδες και είχαμε πιάσει και κατ' επανάληψη μέλη του Ρουβίκονα. Γύρω στις 110, αν θυμάμαι καλά, περιπτώσεις προσαγωγής μελών του Ρουβίκονα στη δικαιοσύνη. Αυτή ήταν η δουλειά η δική μας. Και οι καταληψίες, χθες πες το Αναστασία, γιατί το επισημάναμε στην σύσκεψη. Ναι. Οι καταληψίες από το κουκάκι είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει μία προανακριτική, είναι ασαφές όμως. Ναι, έχουμε. Νομίζω αύριο στο δικαστήριο. Αύριο πάνε στο δικαστήριο, ναι, νομίζω. Κύριε Κατρίνη, εσείς τι λέτε για. Για να αποκαταστήσουμε λίγο. Εσείς ζητήσατε να πούμε ένα μπράβο στο